Τα πρότυπα σχετικά με το γυναικείο σώμα και την γυναική ομορφιά έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές μέσα στο πέρασμα των αιώνων και των διαφόρων εποχών. Κάθε εποχή σηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο στυλ προτύπου, το οποίο και ακολουθούσαν οι εκάστοτε γυναίκες. Παραδείγματος χάρη, μια μισή χιλιετία π.Χ. στην Αίγυπτο, το ιδανικό σώμα και το πρότυπο ήταν μια πολύ λεπτή φιγούρα με στενούς ώμους, μακρύ λαιμό και γενικά πολύ μικροσκοπικά χαρακτηριστικά. Στην αρχαία Ελλάδα, από την άλλη, το πρότυπο ήταν εντελώς διαφορετικό. Το πρότυπο ήταν γυναίκες με λευκή επιδερμίδα, πληθωρικές, με έντονες αναλογίες. Γενικά, πληθωρικές γυναίκες με καμπύλες. 200 χρόνια μετά Χριστού, τα πρότυπα, παραδείγματος χάρη στην Κίνα, έχουν μεταμορφωθεί ως εξής. Οι γυναίκες θα πρέπει να είναι πολύ μικροσκοπικές, πρέπει να έχουν εξαιρετικά αδύνατα και μικροσκοπικά κοντά ποδαράκια. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι στην Κίνα χρησιμοποιούσαν ειδικά παπούτσια τα οποία έσφιγγαν τα πόδια τους ώστε να μην μεγαλώσουν. Περνώντας στην Ιταλική Αναγέννηση, τα πρότυπα πάλι μεταποιήθηκαν σε κάτι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, τα πρότυπα τότε πρόσθεσαν η γυναίκα να είναι εξαιρετικά λευκή και να έχει πολύ έντονες πληθωρικές αναλογίες. Από την άλλη, στην Αγγλία, την περίοδο της Βικτωριανής εποχής, η μόδα ήταν πάρα πολύ το να έχεις λεπτή μέση, ήταν το μοναδικό πράγμα που είχε εξαιρετική σημασία. Εξού και δημιουργήθηκαν οι λεγόμενοι κορσέδες. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι πάρα πολλές γυναίκες εκείνη την περίοδο ασφυκτιούσαν τόσο πολύ ώστε υπήρξαν λιποθυμίες, όπως και περιστατικά σπασμένων πλευρών, στην προσπάθειά τους να σφίξουν πάρα πολύ τον κορσέ, ούτως ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο λεπτή μέση. Περνώντας στη δεκαετία του 1920, τα πρότυπα πλέον του σώματος είναι εξαιρετικά μα εξαιρετικά αδύνατα. Είναι στη μόδα λοιπόν το μικρό στήθος, η πάρα πολύ στενή λεκάνη και πολύ πολύ μικροσκοπικά και αδύνατα πόδια. Περνώντας στη δεκαετία του 30 έως και του 50, έχουμε πλέον στην μόδα ένα νέο πρότυπο, το οποίο επαναφέρει την πληθωρικότητα στο γυναικείο σώμα. Οι δύο δεκαετίες αυτές ονομάστηκαν χρυσή εποχή του Hollywood και στιγμάτισαν τα γυναικεία πρότυπα με τα εξής χαρακτηριστικά. Έπρεπε να έχεις πλούσιο στήθος, λεπτή μέση και αρκετά ανοιχτή λεκάνη. Ήτανε το σώμα κλεψίδρα. Περνάμε στη δεκαετία του 1960. Αυτή η δεκαετία σηματοδοτούσε την κυριαρχία του μοντέλου Twiggy. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Έπρεπε να έχεις ένα εντελώς εφηβικό σώμα και πολύ μεγάλα μάτια. Γενικά όλα έπρεπε να παραπέμπουν σε ένα παιδικό σώμα και ένα παιδικό πρόσωπο. Περνάμε στη δεκαετία του 80. Αυτή η δεκαετία άλλαξε το πρότυπα ως προς τα πιο γυμνασμένα σώματα, που σημαίνει ότι πλέον στη μόδα ήταν να γυμνάζεσαι, να έχεις αρκετά γυμνασμένα άκρα και λεπτή μέση. Περνάμε στη δεκαετία του 90, που μέχρι το 2000 η μόδα ήταν, πιστεύω, η στη χειρότερη μορφή της. Η μόδα παρέπεμπε σε ένα στυλ γυναικείου σώματος, το οποίο ήταν σχεδόν ανορεξικό. Στη μόδα τότε ήταν τα μοντέλα τύπου Kate Moss, δηλαδή ένα σχεδόν ανδρόγυνο σώμα, σχεδόν να φτάνει στα όρια του ανορεξικού. Και περνάμε στην τελευταία δεκαετία, όπου τη διανύουμε ακόμα και σήμερα, η οποία μας θέλει να είμαστε γυμνασμένες, αλλά σε φάση πιο φουσκωμένες, να έχεις ιδανικές αναλογίες, όπως ας πούμε ο ποπός σου να είναι στα 30 μέτρα, να έχεις πάρα πολύ έντονα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, όπως πάρα πολύ έντονα χείλη, σχεδόν εξωπραγματικές γωνίες στο πρόσωπο και στο σώμα. Ένα ιδανικό σώμα λοιπόν, με πλούσιο στήθος και ιδανικές αναλογίες, σφιχτό. Και πάρα πολλές μα πάρα πολλές γυναίκες, βλέποντας αυτά τα πρότυπα, πηγαίνουν σε πλαστικούς χειρούργους για να μοιάσουν πιο πολύ σε αυτά τα πρότυπα. Και έρχομαι τώρα εγώ να σε ρωτήσω. Είσαι χοντρή, είσαι αδύνατη, είσαι κανονική. Ποιο είναι το κριτήριο το οποίο θα συντελέσει στο να απαντήσεις αυτή την ερώτηση? Το κριτήριο λοιπόν είναι η μόδα. Δεν είναι το άμα είσαι υγιής, άμα έχεις προβλήματα σοβαρά με τα κιλά σου και με την ψυχολογία σου, αλλά κατά πόσο είσαι εσύ μέσα στη μόδα. Οπότε, εγώ ας πούμε αυτή τη στιγμή είμαι κοντούλα, είμαι πάρα πολύ λευκή και έχω ένα σώμα το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι χοντρό, δεν θεωρώ ότι είναι πολύ αδύνατο για τη μόδα, αλλά σίγουρα δεν είμαι μέσα στη μόδα. Δεν πληρώ τις προϋποθέσεις για να είμαι μέσα στη μόδα, διότι έτσι με έκανε ο Θεός, έτσι με έκανε η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, αυτά είναι τα γονίδια μου, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνω κατάμαυρη. Όσο και να προσπαθήσω και όσα λεφτά και να δώσω στο σολάριο, το μόνο που θα καταφέρω είναι να κοκκινήσω και να καταστρέψω το σώμα μου και το δέρμα μου. Το άλλο που μπορώ να κάνω άμα θέλω να μοιάσω σε αυτά τα πρότυπα είναι να πάω να γεμίσω χείλη, να γεμίσω γενικά πολλά πράγματα τα οποία με ενοχλούν ή θέλω να τα βελτιώσω πάνω στο πρόσωπό μου, όπως επίσης να κάνω ίσως και κάποια λιποαναρρόφηση
στις γάμπες και στα μπούτια που δόξα τω Θεώ τα έχω μπόλικα. Αλλά αυτό θα το κάνω γιατί, θέλω να νιώσω καλύτερα για τον εαυτό μου ή γιατί θέλω να ταιριάξω πιο πολύ στα πρότυπα. Οπότε είμαι όντως χοντρή, είσαι όντως χοντρή, είσαι όντως πάρα πολύ αδυνατή. Τι λένε οι άλλοι για σένα, τι λες εσύ για τον εαυτό σου. Εάν βγάλεις απ' έξω όλα τα social media τα οποία σε κατακλείζουν καθημερινά με διάφορες φωτογραφίες και διάφορα στυλ και πρότυπα ανθρώπων τα οποία πίστεψέ μου ότι τα περισσότερα από αυτά είναι με Photoshop και δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, διότι κανένας δεν είναι τέλειος εκτός άμα υπάρξει κάποια τεχνική επεξεργασία πάνω του. Οπότε, εάν βγάλεις όλα αυτά απ' έξω και καθίσεις μπροστά στο καθρέφτη, πώς θα σε δεις? Θα σε δεις μήπως με άλλη οπτική γωνία? Σκέψου λίγο. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό όταν να μπορέσεις να κάνεις πράγματα για το σώμα σου και για το πρόσωπό σου, τα οποία ο στόχος σου είναι η υγεία σου, είτε η ψυχολογική είτε η σωματική, και είναι πολύ διαφορετικό να προσπαθήσεις να κάνεις πράγματα και αλλαγές στο σώμα σου μόνο και μόνο για να μπορέσεις να ταιριάξεις και για να μην είσαι στην απέξω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εάν βγάλεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σε περικλείουν καθημερινά σχετικά με το σώμα και ότι πρέπει να δυνατήσεις και ότι πρέπει να κάνεις αυτό και πρέπει να κάνεις εκείνο, πίστεψέ με, θα είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και ο λόγος που θα είσαι ευτυχισμένη είναι γιατί τα κιλά σου δεν καθορίζουν αυτό που είσαι. Είτε είσαι 150 κιλά, είτε είσαι 50 κιλά, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άλλα πράγματα πιο σημαντικά και να ασχοληθεί αλλά και να δώσει. Όπως ας πούμε το να είσαι καλός άνθρωπος, το να είσαι καλός φίλος, καλή μαμά, καλός μπαμπάς, καλός αδερφός, το να κάνεις πράγματα καθημερινά τα οποία σε κάνουν να νιώθεις χαρούμενη και βοηθούν τους άλλους ανθρώπους να γίνουν χαρούμενοι επίσης, γενικά πράγματα τα οποία σε γεμίζουν και γεμίζουν και τους συνανθρώπους σου. Οι χαρές που έχουμε στη ζωή δεν πρέπει να είναι ανάλογες με την εμφάνισή μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εμφανίσιμοι και ότι έχουν ένα ιδανικό σώμα κατά τα πρότυπα τα σημερινά, έχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ευνοούν τη ζωή τους. Όπως είναι ας πούμε ότι μπορεί να βρει πιο εύκολα μία δουλειά. Όπως ας πούμε ότι δεν θα μπει ποτέ στη δύσκολη θέση να ακούσει κακεντρεχή σχόλια στον δρόμο για την εμφάνισή του. Είναι σαν έναν άνθρωπο που είναι λίγο πιο μετρίου, ας πούμε, αναστήματος, ή έχει τα παραπάνω του τα κιλά, ή δεν έχει και τις τρομερές αναλογίες προσώπου, ο οποίος καθημερινά παλεύει να γίνει δεκτός σε μια κοινωνία η οποία κρίνει με βάση την επιφάνεια. Εφόσον εγώ είμαι εκτός μόδας, αντιμετωπίζω καθημερινά πάρα πολύ έντονο ρατσισμό σε σχέση με το χρώμα του δέρματός μου. Και όταν λέω ρατσισμό, δεν εννοώ ότι με έχουν πλακώσει στο ξύλο και ότι με έχουν βρίσει, αλλά με τον δικό τους μοναδικό τρόπο με έχουν κάνει πάρα πολλές φορές να νιώθω άσχημα για αυτό που είμαι. Και όταν λέω να νιώθω άσχημα, δεν εννοώ ότι κάθομαι στο σπίτι μου και κλαίω μερόνυχτα, αλλά μπορεί να μου χαλάσει εκείνη τη στιγμή την οποία εγώ είμαι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Και γιατί? Γιατί δεν είμαι στη μόδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή εγώ δεν έχω ένα μπρούτζινο μαυρισμένο σώμα και επειδή δεν είμαι 1,80 και επειδή τα πόδια μου είναι πιο τσουποτά, αυτό δίνει σε κάποιους το δικαίωμα να έχουν κρίση πάνω σε μένα και να μου πούν πρέπει να μαυρίσεις και πως είσαι έτσι, δεν σε έχει κοιτάξει καθόλου ο ήλιος, ή ας πούμε γιατί είσαι τόσο λευκή, έχεις κάτι? Όχι, δεν έχω κάτι, έτσι γεννήθηκα, έτσι είμαι, αυτό έχω, με αυτό πορεύομαι. Εσένα σε ενοχλεί? Εσύ είσαι τέλειος? Δεν υπάρχει το τέλειο, οπότε πριν ανοίξεις το στόμα σου και να σπείρεις αυτή τη μικρή κακία που για σένα ίσως είναι επικοδομητική κριτική, που πίστεψε με δεν είναι, κάτσε και σκέψου λίγο και να δεις τη δική σου την καμπούρα πριν ασχοληθείς με τη δική μου. Από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο διαχωρίζουμε τις συμπάθειες, τις αντιπάθειές μας με βάση την επιφάνεια, πιστεύω ότι σαν κοινωνία δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή εκεί έξω οι οποίοι ασχολούνται με το πόσο χοντρός ή πόσο αδύνατος είναι ένας άνθρωπος. Το να το παρατηρήσουν επειδή τους φαίνεται πολύ διαφορετικό και τους φαίνεται τελείως πρωτόγνωρο με βάση αυτά που ξέρουν και αυτά που βλέπουν στο δικό τους περιβάλλον, είναι απολύτως φυσιολογικό. Το να ασκήσουν κριτική όμως πάνω σε κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια εικόνα, είναι το μεγαλύτερο λάθος.
διότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να σου κάνουν κριτική, γιατί εσύ που είσαι παραπάνω κιλά μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορείς να το διορθώσεις, οπότε δεν μπορείς να πέσεις σε κιλά. Όπως ας πούμε τα χιλιάδες αυτοάνωσα, όπως είναι ο θυροειδής, ο οποίος βάζει κιλά ανεξέλεγκτα χωρίς να τρώσει τίποτα, όπως ψυχολογικοί παράγοντες οι οποίοι γενικά συμβάλλουν στο να έχεις τάσεις να τρως παραπάνω και δεν μπορείς να το σταματήσεις, ή πολύ απλά επειδή γονιδιακά δεν είσαι φτιαγμένος να έχεις ένα πάρα πολύ αδύνατο σώμα. Και από την άλλη, άμα είσαι πάρα πολύ αδύνατος, γιατί και εσύ έχεις περάσει κάποια πράγματα δύσκολα στη ζωή σου και έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά, ή επειδή από το σκαρί σου δεν βάζεις πάρα πολλά κιλά, θα πρέπει και αυτό να είναι επικριτέο από την κοινωνία? Όχι. Ας δεχόμαστε τους άλλους λίγο όπως είναι και να μην ασκούμε κριτική, γιατί αυτό το πράγμα, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αποτελεί πάρα πολύ κακή επιρροή πάνω στα άτομα. Όπως επίσης αποτελεί πάρα πολύ κακή επιρροή για τα νέα παιδιά τα οποία εσφαλμένα πιστεύουν ότι το αδύνατο σώμα είναι το φυσιολογικό, τα πολύ πλούσια χείλη είναι φυσιολογικά, τα πολύ έντονα, το μεγάλο στήθος και ο πολύ στρόγγυλος, ο στρόγγυλος ποπός είναι το φυσιολογικό και θα πρέπει αυτό να κάνουν και αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουν με κλειστά μάτια. Όχι παιδιά, δεν είμαστε όλοι γονιδιακά φτιαγμένοι για να έχουμε αυτές τις αναλογίες. Όπως επίσης, σε μια δεκαετία από τώρα τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν εντελώς και να έρθει στη μόδα ένα πολύ πιο πληθωρικό στυλ γυναίκας και μετά οι πολύ αδύνατες από το σκαρί τους θα έχουν και θα αντιμετωπίζουν τον ίδιο ρατισμό που αντιμετωπίζουν τώρα οι πιο χοντροί. Για ποιο λόγο? Και που λέω χοντροί, εμένα με ενοχλεί. Κανένας δεν είναι χοντρός, απλά όλοι μας είμαστε λιγότερο ή περισσότερο μέσα στη μόδα. Παρόλο λοιπόν που τα κιλά δεν καθορίζουν αυτό που είσαι, δεν καθορίζουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα σου, επηρεάζουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα σου τα σχόλια και τα κιλά σου. Ο κόσμος πάντα μα πάντα θα βρει κάτι να πει. Είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, θα το πει ή θα το δείξει. Και εσένα θα σε κάνει να νιώσεις άσχημα ή όμορφα αντίστοιχα. Κατά πόσο όμως θα το αφήσεις αυτό να σε επηρεάσει, να επηρεάσει την καθημερινότητά σου, να επηρεάσει την ψυχολογία σου, να επηρεάσει την πνευματική και την ψυχολογική κατάστασή σου και την διάδρασή σου με τους άλλους ανθρώπους και τους στενούς σου περιβάλλοντος αλλά και με τους αγνώστους, είναι καθαρά δικό σου θέμα. Και τι σημαίνει αυτό? Ο κόσμος, εφόσον πάντα θα μιλάει και πάντα θα έχει κάτι να πει για σένα και για τον περίγυρό σου, εσύ θα πρέπει να κρίνεις κατά πόσο πρέπει να ασχοληθείς πραγματικά με αυτό. Εάν έχεις την πεποίθηση ότι είσαι φυσιολογική και ότι δεν πρέπει να αλλάξεις τίποτα πάνω σου, όχι δεν πρέπει, δεν θέλεις να αλλάξεις τίποτα πάνω σου, μην αφήσεις κανένα να σου αποδείξει το αντίθετο και να μπορέσει να εισβάλλει σε τέτοιο βαθμό στον εαυτό σου και στην προσωπικότητά σου και στην καθημερινότητά σου, ώστε να το αλλάξει και να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον ίδιο στον εαυτό. Άμα περνάς όλη μέρα στο καθρέφτη κατηγορώντας τον εαυτό σου, τιμωρώντας το σώμα σου και το πώς είσαι, μόνο και μόνο γιατί δεν ταιριάζεις με τα σημερινά πρότυπα, κάνεις μόνη σου λάθος. Κάνεις μόνη σου κακό στον εαυτό σου, δηλητηριάζεις μόνη σου ολόκληρο το είναι σου. Και με εδώ να σου πω ότι δεν αξίζει ούτε 1% αυτό που κάνεις. Πρέπει να δεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι και πρέπει να απαιτούμε από τους άλλους να το δέχονται όπως θα δεχόμαστε κι εμείς. Εάν δεν αγαπήσεις εσύ πρώτα τον εαυτό σου, δεν πρόκειται να το κάνει κανένας μα κανένας για σένα. Αγάπησε τον εαυτό σου για το πώς είναι και μην επηρεάζεσαι από τα πρότυπα. Εάν θέλεις να μοιάσεις τα πρότυπα, μάλλον δεν έχεις τόσο ισχυρό χαρακτήρα για να μπορέσεις να υπερασπιστείς το δικό σου μοναδικό σώμα και τη δική σου μοναδική εικόνα. Για ποιο λόγο να μπορέσεις να γίνεις ίδια με τη μάζα? Για να ταιριάξεις, να γίνεις πιο πολύ αποδεκτή? Σκέψου σε ποιους ανθρώπους θέλεις να γίνεις αποδεκτή. Θέλεις να γίνεις αποδεκτή σε μια μερίδα ανθρώπων που κρίνουν με βάση την εμφάνιση, που σημαίνει ότι δεν θεωρούν τίποτα άλλο σημαντικό πέρα από το πώς είσαι. Οπότε σε αυτούς θέλεις να δώσεις το δικαίωμα να σε αποδεχτούν? Θα νιώσεις όμορφα μετά άμα γίνει κάτι τέτοιο? Η λύση είναι να μπορέσεις να δεχτείς τον εαυτό σου για αυτό που είναι και να μπορέσεις να βελτιώσεις τον εαυτό σου με βάση τα δικά σου, τις δικές σου ανάγκες και όχι με βάση τις ανάγκες των άλλων. Το πρότυπο δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καλό και δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα υγιές. Το να βλέπεις μια πάρα πολύ αδύνατη φιγούρα δεν σημαίνει ότι αυτή η φιγούρα είναι 100% υγιής.
Όπως επίσης δεν σημαίνει ότι άμα δεις μια τροφαντούλα στο δρόμο την οποία θα την κοιτάξεις επικριτικά, αυτή η κοπέλα δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστη ή έχει κάτι. Δεν έχει κάτι, απλά έχει λίγο παραπάνω κιλά. Και ο λόγος που έχει λίγα παραπάνω κιλά είναι γιατί ίσως απολαμβάνει τη ζωή, απολαμβάνει το φαγητό με την παρέα της, απολαμβάνει τις γουρουνιές που κάνει στο σπίτι γιατί περνάει καλά και τη γεμίζει. Και ναι, τη γεμίζει και στα κιλά, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι πολύ πιο ευτυχισμένη από σένα που θα καθίσεις να ασχοληθείς με την εμφάνισή της. Είναι πολύ πιο ευτυχισμένη γιατί δεν πηγαίνει να κρίνει τους άλλους με βάση την εμφάνισή τους, αλλά με βάση του πόσο καλοί άνθρωποι είναι και πόσο καλοί φίλοι και πόσο καλοί γενικά στην κοινωνία και χρήσιμοι είναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναλώνεστε καθημερινά στο να βελτιώσετε την εικόνα σας, να την βελτιώσετε όχι για εσάς αλλά για τους άλλους. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που συμβαίνει στην κοινωνία μας σήμερα και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά μεγάλο λάθος γιατί δεν βοηθάει κανέναν. Γιατί άμα δεν νιώθεις καλά, δεν πρόκειται να νιώσεις ποτέ καλά. Δεν πρόκειται να νιώσεις ποτέ καλό όσο κιλά και να χάσεις. Γιατί πάντα θα υπάρξει μια νέα εικόνα ή θα υπάρξει κάτι νέο, ένα νέο trend στο ίντερνετ, το οποίο θα το δεις και θα σε αποδιαργανώσει εντελώς από το στόχο σου τον μέχρι τώρα και θα πας σε νέα πρότυπα και θα πάμε όλοι μας σε νέα πρότυπα. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν καθώς περνάνε τα χρόνια. Και τι, θα πρέπει συνέχεια να υποβάλουμε τον εαυτό μας και τον οργανισμό μας σε τέτοιες συνθήκες, ούτως ώστε να ταιριάξουμε, για ποιο λόγο. Ξεχνάς ότι είσαι μοναδική. Κακώς ξεχνάς ότι είσαι μοναδική. Είσαι μοναδική. Βάλ' το σαν στόχο να μην επηρεάζεσαι από το τι λένε οι άνθρωποι τριγύρω σου, όσο και να σε τσιγκλάνε και όσο και να σε επηρεάζει, πρέπει να βάλεις ένα stop. Πρέπει να βάζουμε ένα στόχο στον αρνητισμό, γιατί αυτός που θα πει αυτό το κακό σχόλιο ή θα σε κοιτάξει επικριτικά, θα συνεχίσει τη ζωή του κανονικά. Εσένα θα σε αφήσει πίσω να στεναχωριέσαι και να σου χαλάσει την ημέρα. Οπότε, ποιος από τους δύο πιστεύεις ότι έχει το μεγαλύτερο κακό? Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ξεκινάει η ημερομηνία λήξης μας. Είναι τόσο απλά. Πεθαίνουμε κάθε μέρα. Και εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι και αναλώνεις χρόνο, πολύτιμο χρόνο από τη ζωή σου, για να και κάθεσαι να ασχολείσαι με το τι είπε ο άλλος, ο οποίος συνέχισε μια χαρά τη ζωή του και εσύ είσαι πίσω εδώ πέρα, μέσα στεναχώρια. Ποιος από τους δύο λοιπόν είναι στη χειρότερη θέση? Αυτός μια χαρά είναι, συνέχισε τη ζωή του εσύ. Οπότε, βάλε στόχο να μην επηρεάζεσαι από το τι λένε και αυτό που σου προτείνω είναι όταν ακούς ένα κακεντρεχές σχόλιο, το μόνο πράγμα που θα να κάνεις είναι να με πολύ ευγενικά να πεις μπράβο σου, εύχομαι πραγματικά μέσα την καρδιά μου, αύριο μεθαύριο να μην μιλήσουν ποτέ έτσι στην κόρη σου, στο γιο σου ή ακόμα και σε σένα. Κάνε ό,τι μπορείς για να βελτιώσεις την υγεία σου, είτε είναι ψυχολογική είτε είναι σωματική. Εάν νιώθεις ότι θέλεις πραγματικά να χάσεις κιλά, κάντο, διότι θεωρείς ότι αυτά τα έξτρα κιλά χαλάνε την υγεία σου. Εκεί κάντο. Κάντο και θα είναι και μια φιλότιμη προσπάθεια να βελτιώσεις πάρα πολλά κακώς κείμενα που συμβαίνουν στη ζωή σου. Και εσύ που είσαι πάρα πολύ αδύνατη, βάλε στόχο πάλι για την υγεία σου, να βάλεις 2-3 κιλάκια και να μπορέσεις να είσαι υγιής. Να μην έχεις κανένα άλλο κριτήριο πέρα από την υγεία. Γιατί στο τέλος αυτό είναι που μετράει. Στο τέλος είναι αυτό που έχεις και στο τέλος είναι αυτό το οποίο άμα το χάσεις όλα τα άλλα είναι περιττά. Εάν χάσεις την υγεία σου, δεν θα σε νοιάζει ούτε ποια είναι τα πρότυπα, δεν θα σε νοιάζει ούτε ποιες είναι οι νέες τάσεις της μόδας σε θέμα προσώπου και σώματος. Το μόνο που θα σε νοιάζει είναι ότι πλέον δεν είσαι υγιής και δεν έχεις την ευκαιρία να ζήσεις τη ζωή σου φυσιολογικά. Οπότε, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε τον εαυτό σας, αγαπήστε τον εαυτό σας και κάντε τη ζωή σας καλύτερη και ευκολότερη. Είναι απλά πράγματα τα οποία βαθιά μέσα μας τα ξέρουμε όλοι, αλλά τα ξεχνάμε. Και τα ξεχνάμε γιατί δεν μας αφήνουν σε ησυχία λίγο αυτά τα πράγματα που βλέπουμε καθημερινά, τα πρότυπα σώματα, τα μοντέλα, το ένα το άλλο. Okay, μέχρι ένα βαθμό. Μην σας αφήνουν να επηρεάζουν τόσο πολύ την προσωπικότητά σας και την καθημερινότητά σας. Είναι το μεγαλύτερο λάθος. Θα περάσουν τα χρόνια και δεν θα έχετε να θυμάστε τίποτα θετικό, τίποτα επικοδομητικό. Το μόνο που θα έχετε να θυμάστε είναι ότι εκείνη την περίοδο έκανα τα πάντα για να γίνω η τέλεια γυναίκα, για να γίνω, να έχω το ιδανικό σώμα και το ιδανικό πρόσωπο. Για ποιον? Το έκανες για τον εαυτό σου τελικά ή για τους άλλους? Σκέψου.